Έχουμε φτιάξει το πρώτο μικροζωοποιείο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι η Νόκτουα, μικροζωοποιείο Αθήνας, στην οποία ξεκινήσαμε το 2016 και πλέον διανύουμε τον τέταρτο χρόνο της λειτουργίας μας και παράγουμε μπύρα. Ακολουθάμε μια παγκόσμια τάση ουσιαστικά, η οποία είναι δηλαδή οι καταναλωτές να ξεφεύγουν από ό,τι συνηθισμένο μπορεί να πίνανε ή μαζικής παραγωγής, να εστιάζουν σε τοπικά προϊόντα, τα οποία παράγονται μέσα στον τόπο στον οποίο ζουν, στην κοινότητα στην οποία ζουν. Και όλο αυτό περικλείεται και από μια κουλτούρα η οποία είναι αλληλοϋποστήριξης από εμάς προς τους καταναλωτές, τους καταναλωτές προς τα καταστήματα, τα καταστήματα προς εμάς πάλι πίσω, προς άλλες εκδηλώσεις, προς οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει σε μια μικρή κοινότητα. Όπως στην προηγούμενη περίοδο μια μεγάλη, όπως είναι η Αθήνα. Τι χρειάστηκε για να ξεκινήσετε όλο αυτό το εγχείρημα? Αυτό. Εντάξει. Χρήματα, βασικά. Χρήματα, άγχος, ψάξιμο, να βρεις το κατάλληλο χώρο, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις χώρο. Αυτό ήταν ένα παλιό γκαράζ ουσιαστικά. Κάναμε και αρκετή προσωπική εργασία. Ανεβήκαμε πάνω για να στρώσουμε. Βάψαμε και τα λοιπά, να μειώσουμε το κόστος όσο μπορούσαμε. Και έχει κάποια υγειονομικά στάνταρ, δηλαδή είναι χώρος παραγωγής, οπότε θέλει κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έτσι. Ποια είναι η ιστορία του ονόματος? Κάναμε brainstorming διάφορα πράγματα. 1,5 χρόνο. Θέλαμε κάτι με ζώο, οπότε κατέληξε. Νόκτουα στην ουσία σημαίνει, στα λατινικά είναι η κουκουβάγια, που είναι και το σύμβολο της Αθήνας. Οπότε έχει ταιριάξει κάπως ότι θέλαμε κάτι να αντιπροσωπεύει και την πόλη, ας πούμε. Αλλά να είναι και λίγο πιο στα δικά μας πλαίσια. Πιο νυχτερινό είναι λίγο. Λίγο πιο νυχτερινό, λίγο πιο σκοτεινό. Ανοίξατε το 2016. Πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε? Εμείς, επειδή ήμασταν το πρώτο ζωοποιείο που άνοιξε, ουσιαστικά πηγαίναμε να κάνουμε την αδειοδότηση και οι άνθρωποι δεν ξέρανε πώς να κάνουν την αδειοδότηση, γιατί δεν ξέρανε καν τι είναι η ζωοποιία. Δηλαδή, έλεγε ζωοποιία και σου έλεγε τι είναι αυτό. Τελικά βοήθησαν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Βοηθήσαμε κι εμείς στο να βγάλουν μια άκρη, μας βοήθησαν κι αυτοί προφανώς, αλλά δεν υπήρχε κάτι σαφές. Υπάρχουν τώρα διατάγματα τα οποία είναι από εποχή του Όθωνα, έτσι όσον αφορά τη ζωοποιία. Δηλαδή, ναι. Οπότε θέλει λίγο όλο, μία ανανέωση όλο αυτό. Όταν ο ορισμός, ας πούμε, της μπύρας δεν έχει αλλάξει από το 1932, είναι αστείο, γιατί σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στη Γερμανία, έχει φύγει αυτός ο αυστηρός ορισμός μπύρας, αλλά εμείς έχουμε ακόμα τον νόμο απαγόρευσης που υπήρχε στην μπύρα από το 1500. Ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά μόνο 4 υλικά. Μόνο 4 υλικά. Τα βασικά νερό, υλικά. Είναι υλική σκουμαγιά. Ενώ άλλες χώρες μπορούν να βάζουν και λίγο φρούτα μέσα, κανέλα, λακτόζι, καφέ. Να χρησιμοποιήσει τοπικά προϊόντα. Είναι τεράστιο. Έχουμε εδώ πέρα. Που... Ακριβώς δηλαδή. Τα λένε μακάρι να είχαμε τόσο φρέσκα, ξέρω εγώ, πορτοκάλια. Κάτι. Βάλε πορτοκάλια μέσα σε μια μαύρη μπύρα. Σούπερ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η όλη λογική είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του ζωοποιείου στο κομμάτι του βρασμού είναι αυτόματο, οπότε δεν χρειάζεται να επέμβουμε πάρα πολύ εμείς. Παίρνουμε τις βίνες, την πρώτη ύλη, τα δημητριακά μας. Έρχονται ευτυχώς με ένα μαγικό τρόπο από πάνω και μπαίνουν εδώ, που είναι το πρώτο δοχείο. Είναι αρκετά γλυκό προς το παρόν και αρκετά πυκνό. Και είναι αυτό που ουσιαστικά δίνουμε σαν πρώτη ύλη για να παραχθεί το αλκοόλ από τη μαγιά μετά. Οπότε εδώ ανακατεύονται για πόση Εδώ ανακατεύονται με νερό τα δημητριακά για περίπου 45 λεπτά. Αλλά και πάλι διαφέρει ανάλογα με τη συνταγή. Και μετά, επόμενο στάδιο. Ακριβώς επειδή εδώ έχουμε και το νερό και τα δημητριακά και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε μόνο το ζουμί ουσιαστικά, χρειάζεται να κάνουμε ένα μπρος-πίσω σε αυτά τα δύο δοχεία για να μπορέσουμε ουσιαστικά να τα κρατήσουμε σε μια μεγάλη σίτα που έχει το διπλανό δοχείο. Ξαναγυρνώντας αυτό το δοχείο, συνεχίζουμε το βρασμό και πλέον, αφού προσθεθεί και ο λυκίσκος, που είναι μάλλον από τα πιο μαγικά συστατικά της μπύρας, γιατί ουσιαστικά σου δίνει όλο αυτό το χαρακτήρα και τα αρώματα. Ουσιαστικά έχουμε μια μπύρα χωρίς αλκοόλ ακόμη. Πρέπει να μπούμε πίσω για να παραχθεί στις δεξαμενές από τη μαγιά να παραχθεί το αλκοόλ.
Πόσες ώρες περνάτε εδώ μέσα? Πολλές. Ξερτάτε. Όχι μόνο το εδώ μέσα, η ενασχόληση γενικά με το αντικείμενο είναι πολλές ώρες. Μπορεί να είσαι έξω σε μαγαζιά, να κάνεις follow-up σε μαγαζιά. Ας πούμε στην περίοδο του κορονοϊού που κάναμε διανομές ήταν 12 ώρες οδήγηση. Μίνιμουμ. Μέρα. Μίνιμουμ 12 ώρα. Αλλά... Κάνατε εσείς διανομές, δεν. Κάναμε διανομή γιατί έπρεπε κάπως. Κλείσαν τα μαγαζιά τα οποία εμείς έχουμε συνεργασία και έπρεπε εμείς να βγούμε να δώσουμε την πύρα στους ίδιους τους καταναλωτές. Κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και τα καταφέραμε. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Κάναμε και χωρίς χρέωση στη διανομή, το οποίο ήταν μια βοήθεια από την πλευρά μας προς τον κόσμο που κάθεται και ταλαιπωριούνταν. Και εκτιμήθηκε πολύ αυτό. Εκτιμήθηκε πολύ αυτό. Καλύτερο στάδιο της παραγωγής. Είναι από τα αγαπημένα μου, ναι. Το τελικό. Έχει ήδη μπύρα μέσα. Ναι, τώρα έχει μπύρα έτοιμη για εμφιάλωση. Head Twister που είναι η κλασική μας η ξανθιά. Όπως βλέπεις, εντάξει, είναι σε αρκετή πίεση και κρύο τώρα η μπύρα. Οπότε, ναι, ναι. Εντάξει. Στο μείον ένα είναι. Είναι. Εντάξει, παίρνει πολύ λίγη ώρα μέχρι να πέσει. Μύρισε όμως κιόλας, να δεις. Μυρίζει μπύρα. Δεν μπορώ να διακρίνω κάτι άλλο μέσα. Πόση παραγωγή έχετε το χρόνο? Ανά μήνα η ονομαστική παραγωγή που μπορούμε να βγάλουμε είναι γύρω στα 11.000 λίτρα. Προφανώς εντάξει, υπάρχουν και φύρες, υπάρχουν απώλειες. Αυτή έχει κάτι σε φρούτο μέσα? Όχι. Είναι όντως από τους λυκίσκους που λέγαμε πριν. Απλά άμα χρησιμοποιείς όντως αρκετό λυκίσκο, μπορεί να βγάζει πιο ασπεριδοειδή, λίγο βερίκοκο μπορεί να σου βγάλει. Η μπύρα που θα πιεις τώρα, μόλις χθες πέρασα από τη διαδικασία του dry hopping, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι που κάνουμε για να δώσουμε αυτό το έξτρα άρωμα και κάποια έξτρα πικράδα και γεύση στην μπύρα μας, που αφού βράσει ρίχνουμε έξτρα πολύ 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 μεγάλες ποσότητες από λυκίσκο, ένα από τα βασικά συστατικά. Είναι η καινούργια της σειράς μας κιόλας, η οποία θα είναι έτοιμη σε κάποιες μέρες. Λέγεται New England IPA. Το IPA είναι Indian Pale Ale και θα είναι μια αρκετά φρουτώδης μπύρα με αρώματα από μάγκο, ίσως ελαφριά πικράδα, λίγο περισσότερο αλκοόλ από ό,τι μπορεί να έχει συνηθίσει, αλλά όχι και πάρα πολύ. Τέλεια. Θες να βάλω? Εννοείται θέλω να βάλεις. Τώρα εγώ τη δοκιμάζω εδώ πρώτη-πρώτη. Mm-hmm. Μετά θέλω να την ξαναβρω που τη βρίσκω. Ξεκινάμε τώρα για το καινούριο μας e-shop, στο οποίο θα μπορείς να προμηθευτείς και εσύ και όποιος άλλος ενδιαφέρεται τις μπύρες μας, συν κάποια ωραία καλούδια, μπλουζάκια, στικεράκια, νυχτήρια, πράγματα τα οποία εισάγουν τον κόσμο σιγά σιγά και στην κουλτούρα της craft μπύρας και του δίνουν κάτι έτσι να έχει να παίξει λιγάκι. Και θα είναι προφανώς διαθέσιμες όλες οι μπύρες μας εκεί πέρα. Εσείς αν για μια μέρα ήσασταν στην εξουσία, τι θα αλλάζετε πάνω στην νομοθεσία που αφορά στη ζυθοποιία? Ωραία, μπορούμε να πούμε καταρχήν από το οποίο, κάτι το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι ότι εμείς δεν μας επιτρέπει ο νόμος να μπορούμε να κάνουμε το ζυθοποιείο επισκέψιμο. Το έχουν κάνει όσο πιο δύσκολο και όσο πιο κοστοβόρο γίνεται, ουσιαστικά είναι ανέφικτο. Κανονικά θα έπρεπε το κάθε ζυθοποιείο, όπως γίνεται στο όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, όλον τον υπόλοιπο πλανήτη, να μπορεί να ανοίγει τις πόρτες του, να πουλάει τα προϊόντα του, να γίνεται και κάποια κατανάλωση εδώ πέρα μέσα. Είμαστε ήδη τηρούμε υγειονομικές δεσμεύσεις, άρα είναι τελείως παράλογο να μην μπορεί κάποιος να σερβίρει μπύρα μέσα στο χώρο παραγωγής της. Επίσης, το άλλο ζήτημα θα ήταν ένας καλύτερος έλεγχος της αγοράς. Εμείς αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στο να κάνουμε και τοποθετήσεις σε καινούργια μαγαζιά, τα οποία μπορεί να θέλουν να τους αρέσει μπύρα, αλλά έχουν ουσιαστικά άτυπες συμφωνίες με μεγάλες τοπίες. Το να αρχίζαμε από το πρώτο έτος π.χ. και να μπορούσαμε να εξάγουμε άμεσα. Αυτό. Και να ήταν εύκολο, γιατί ειδικά και για την περίοδο που λέγαμε εμείς 15 μέχρι 20 τώρα,
εμείς, όχι ότι δεν θέλουμε να πουλήσουμε στο εξωτερικό, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο έτσι όπως είναι η νομοθεσία. Ας αφήσουμε τις δυσκολίες στην άκρη και ας πιάσουμε ευχάριστες, ωραίες στιγμές που έχετε περάσει στείνοντας όλη αυτή την κατάσταση. Μία από τις πιο ευχάριστες προφανώς ήταν όταν το πρώτο βαρέλι ή το πρώτο ποτήρι που σερβιρίστηκε και ήπιαμε την πύρα μας σε μαγαζί. Έτσι. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο δεν το φανταζόμασταν μέχρι να συμβεί. Με όλα αυτά τα άγχη μέχρι να γίνει, ήταν από τις ευχάριστες στιγμές. Ότι βλέπεις αυτό που κάνεις, που έχεις κάνει έναν κόπο, να σερβίρεται και να το πίνουν και άλλοι, όχι μόνο εσύ. Ναι, ναι. Να πηγαίνει να το ζητάει. Να πηγαίνει να το ζητάει, ας πούμε. Να το λένε λάθος. Ναι, νοκτούα. Και εσύ από δίπλα. Αυτό, κάπως έτσι. Ναι, συμβαίνει αυτό πολύ συχνά.